Μας και να στείλουμε βεβαίως μια δροσερή καλησπέρα στην Άρτα, η οποία υποθέτω οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Καλοκαιράκι βεβαίως θα μας δώσει το κλίμα ο Γιάννης Καϊντάσης. Γιάννη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Σε παρακολουθώ. Χαίρομαι γι' αυτό. Και μάλιστα είχα και την ευτυχία, όπως σου είπα, να σε ακούσω και στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για μια δουλειά στα Γιάννενα. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και είδα ότι πάνω κάτω έχουμε και όλες οι περιοχές εδώ της Δυτικής Ελλάδας, στην περίοδο αυτή έχουμε και την ίδια ατζέντα. Πολιτιστικά, θέματα που άπτονται περισσότερο τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, κλπ. Για τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, δεν νομίζω να απασχολεί κανέναν. Παρά μόνο αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να ασχοληθούν με αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω και το συζητάμε εδώ και με εκπροσώπους των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω, φίλε Γιάννη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την έννοια ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο ο χειμώνας που έρχεται και το τι θα κληθεί μια μέση οικογένεια να αντιμετωπίσει. Γιατί όλοι κάνουν λόγο για ένα χειμώνα βαρύ ενεργειακά. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει αυτά τα βάουτσερ. Έχουμε χαθεί στις πλατφόρμες να δηλώνουμε, μήπως πάρουμε καμιά επιδότηση πίσω. Αλλά από την άλλη, ο χειμώνας είναι δύσκολος και ίσως το γνωρίζουν αυτό στην κυβέρνηση και σκέφτονται να πάνε σε εκλογές τώρα. Γιατί τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Ναι, και αυτό ουσιαστικά που η Νέα Δημοκρατία κορόιδε το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι η Νέα Δημοκρατία ως επίσημο κόμμα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπάγονται σε αυτό το χώρο ιδεολογικά κυρίως, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε επιδόματα γενικά στις κατώτερες οικονομικά, ας το πούμε, τάξεις, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι ακολουθούμε μια επιδοματική πολιτική. Για ποιο λόγο? Γιατί όσο και να λέμε ότι έχουμε ξεφύγει από καταστάσεις εποπτείας οικονομικής κλπ. Πάντα βρίσκουμε την εύκολη λύση, ουσιαστικά κάποια χρήματα να δίνονται από το κράτος μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν γενναίες πολιτικές που να αντιστρέψουν αυτές τις καταστάσεις. Και δεν λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι βλέπω και στα άλλα κράτη, γιατί παρακολουθώ και την επικαιρότητα. Μπορεί να είμαστε, όπως και εγώ και εσύ, Παναγιώτη, σε ένα μικρό χώρο, σε μια επαρχιακή πόλη. Σωστά. Αλλά πλέον όλος ο κόσμος είναι μπροστά μας. Παρακολουθούμε με το ίδιο ενδιαφέρον τι γίνεται και στις περιφέρειες της Ιταλίας και τις περιφέρειες της Ισπανίας και τις περιφέρειες της Βόρειας Ευρώπης. Οι μικρές επαρχίες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα κράτη και δημιουργούν, ας πούμε, και τις πολιτείες και τον πολιτισμό. Σωστά. Τέλος πάντων, να μην πλατιάζουμε. Δεν θα πλατιάσουμε, αλλά είναι πράγματα που θα κληθούμε έτσι κι αλλιώς και αυτά που συζητάμε τώρα θα είναι στην ατζέντα, γιατί νομίζω ότι οι κουρασμένες κοινωνίες, και έλεγα λίγο πριν που μας άκουγες, πόση μεγάλη δίψα υπάρχει και από όλα αυτά τα σωματεία, τα πολιτιστικά, τα οποία είχαν σιωπήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και βεβαίως πόση μεγάλη χαρά για το γεγονός ότι, ξέρεις, στην περιφέρεια δεν έχουμε και τη δυνατότητα να βλέπουμε και παραστάσεις που έπαιξαν το χειμώνα στην Αθήνα και που έρχονται και στον τόπο μας, ξέρεις, και ένα μέσο είναι χορηγός επικοινωνίας. Ο κόσμος έχει ανάγκη να αλλάξει λίγο παραστάσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι τις επόμενες εβδομάδες να έρθουμε αντιμέτωποι με σκληρά διλήμματα. Δηλαδή, τα διλήμματα θα είναι πολλά και θα κληθούμε να αποφασίσουμε βάσει των διλημάτων, πιστεύω, στις εκλογές που θα έρθουν και όποτε γίνουν. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, είναι μετρημένα και τα κουκιά. Είναι και μετρημένα τα κουκιά και όπως είδα τέλος πάντων και στην περίπτωση με την ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, ναι, κινήματος αλλαγής στη Λευκάδα, είναι και ακριβά τα κουκιά. Είναι ακριβά τα κουκιά και είναι θεματάκι μεγάλο, σου λέω. Έχει θέμα τώρα η κατάσταση εκεί. Παναγιώτη, το παρακολουθώ τώρα εδώ και δύο εβδομάδες αυτό το θέμα, από όταν μου το ναι, είπες. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να συνεχίζει αυτή η κατάσταση και δεν βρίσκομαι υπέρ κανενός και κατά κανενός, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, καλά έκαναν, πήγαν και ψήφισαν ένα συγκεκριμένο κόμμα, εννοείται ότι έχει ανοίξει τόσο πολύ η διαδικασία που πλέον από τη στιγμή που εγγράφεσαι και συμμετέχεις σε ένα άλλο κόμμα, εννοείται ότι έχεις αποποιηθεί το προηγούμενο. Από ότι δηλαδή γνωρίζω ότι ισχύει στα καταστατικά των κομμάτων. Έχεις δίκιο βέβαια πολλές φορές. Και να σου πω και κάτι, Παναγιώτη, από το 2010, 2011, 2012 και μετά, έχει ανοίξει τόσο πολύ οι διάδρομοι, δεν είναι πλέον τα σκληρά μέτωπα ή πώς το λένε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, για τα κόμματα.
Εδώ έχουμε βουλευτές οι οποίοι ξεκίνησαν από την άκρα αριστερά, πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ και μετά το ΠΑΣΟΚ πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε βουλευτές οι οποίοι έκαναν την αντίστροφη πορεία και σήμερα για παράδειγμα είναι και υπουργοί. Εντάξει, θέλω να πω ότι όσο υπάρχει μια ανεκτικότητα, ας πούμε, σε κεντρικό επίπεδο, ας υπάρχει και σε τοπικό επίπεδο. Φαντάζομαι, αν ακολουθήθηκαν και οι εκλογικές διαδικασίες. Σωστά. Όχι, τι κάλπη. Δεν είναι καλό δηλαδή, και για το ΠΑΣΟΚ να το διαιωνίζει, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα, μετά τις εσωκομματικές εκλογές, κάπως πηγαίνει αργά η κατάσταση. Σωστά. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι και ορίστηκαν οι νομαρχιακές επιτροπές που θα έπρεπε να οριστούν εδώ και 1,5 μήνα πριν, για παράδειγμα, αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν είναι καλό. Έχεις είναι δίκιο. Καλό να κοιτάμε άλλα πράγματα. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Βέβαια, από πίσω από αυτό μπορεί να κρύβονται αυτές οι ισορροπίες. Γιατί και σε ένα νέο κόμμα τώρα, για παράδειγμα, με μια νέα ηγεσία, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και δύο σχολές. Είναι κάποιοι που μπορεί να θεωρούν πως τα νέα στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι εντάξει, έχει κλείσει ο κύκλος, ο πρωταγωνιστικός, το πως θα νιάτω. Οπότε παίζει παρασκήνιο. Το ζήτημα όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στη Λευκάδα έχει εκλογική βάση. Θέλω να πω ότι είναι σημείο αναφοράς και όλη αυτή η διαδικασία και η εσωστρέφεια δεν ξέρω αν βοηθάει να καλλιεργηθούν αυτά τα ονόματα που θα μπορούν να ανατρέψουν συσχετισμούς στο νησί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όταν υπάρχει μια εσωστρέφεια αυτή τη στιγμή και μια σιωπή σε τοπικό επίπεδο και όταν πραγματικά στη μικρή κοινωνία αναρωτιούνται και μπορεί να στείλουν ένα μήνυμα σε ένα δημοσιογράφο και να πούν μάθερε εσύ τι γίνεται με την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Ξέρεις και εμείς μετρημένα πράγματα λέμε για να μην εκθέσουμε πρότυπα και καταστάσεις σε πρώτη φάση. Και να γίνει στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, σε κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή θα έπρεπε να υπάρχει η εφορευτική επιτροπή η οποία θα έκρινε το αποτέλεσμα, αν πρέπει δηλαδή δεν πρέπει να συμμετέχουν οι άνθρωποι ως υποψήφοι. Από τη στιγμή που έχει κληθεί αυτό το θέμα προχωράμε παρακάτω, εντάξει όλοι κρίνονται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι οι εκλογές μπροστά, είναι λίγο χάσιμο χρόνο για όλα τα κόμματα να ασχολούνται με αυτό. Το αγκάφι τέλος πάντων. Σωστά. Τι ήταν ο άλλος και τι ψήφισε και τι δεν ψήφισε κλπ. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα έχει πάει τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ. Τι θα έπρεπε να πούν οι άνθρωποι, για παράδειγμα. Τώρα δεν έχει και άδικο τώρα. Τώρα δεν έχει και άδικο. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν και στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν και στο ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές και δεν ξέρω στις εσωκομματικές για την ανάδειξη των οργάνων και δεν ξέρω και αν ψήφισαν και στη Νέα Δημοκρατία. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε τον Οκτώβριο, πότε ήταν οι εκλογές. Mm-hmm. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και τόσο πολύ να τα αναμοχλεύουμε. Ας προχωρήσουν παρακάτω και φαντάζομαι ότι μόλις γίνουν και οι εκλογές και λοιπά, θα μπει μετά ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας και τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Ωραία. Τα λες πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες κάτι, φίλε Γιάννη. Το θέμα της πανδημίας σε προβληματίζει εσένα και η αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ανεβαίνει και στην ατζέντα της καθημερινότητάς μας. Βλέπουμε κάθε μέρα τα κρούσματα αυξάνονται. Εγώ, Παναγιώτη, από την πρώτη στιγμή προσπάθησα να μην δώσω καμία έμφαση στο θέμα ούτε των κρουσμάτων. Δεν είναι τόσο πολύ ένα, ας το πούμε, πολιτικό θέμα. Εγώ πάντα κοιτάω γενικά τις επιπτώσεις που έχει όχι τόσο η πανδημία, αλλά και τα μέτρα κατά της πανδημίας στο τοπικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η πανδημία με τις επιπτώσεις της ήρθε και τα σάρωσε όλα. Άλλαξε οικονομίες, άλλαξε καταναλωτικές συμπεριφορές, άλλαξε τρόπους επικοινωνίας, άλλαξε τρόπους εργασίας, άλλαξε τρόπους εκπαίδευσης, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Είναι αλλαγές οι οποίες έγιναν σε τέτοιο βαθμό που πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι να τις δεχτούμε, πλέον τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Και να σου πω τώρα και το πιο σημαντικό, δεν ξέρω και τι επιπτώσεις έχει στη Λευκάδα για παράδειγμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά βλέπουμε πλέον ότι η έξοδος, τέλος πάντων, ως τρόπος ψυχαγωγίας έχει αλλάξει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πλέον δεν πολύ βγαίνουν. Η εστίαση δηλαδή, και όταν εννοώ εστίαση εννοώ και τα καφέ μπαρ κλπ. Δεν περνάνε και τις καλύτερες στιγμές τους αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στην Άρτα,
Το έχω παρατηρήσει και στα Γιάννενα, αλλά ακόμα και στην Πρέβεζα που προ-κορονοϊού, δηλαδή σε εποχές δόξας, γινόταν το πατή σε πατώ τέτοιες μέρες, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα. Έχει πέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι μια οικονομική αλλαγή. Αυτό. Που πρέπει να δούμε, είναι ένα ντόμινο, το οποίο μας επηρεάζει και εμάς, που είμαστε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά. Που τα οποία σε μεγάλο βαθμό στηριζόμαστε και από τη διαφήμιση. Δεν μπορούμε δηλαδή να κοιτάμε και να λέμε ότι εμείς είμαστε εκτός και είμαστε αφιψηλού παρατηρητές. Καθόλου. Το βιώνουμε και στο πετσί μας. Το βιώνουμε και... Αυτά με απασχολούν περισσότερο γενικά με το ζήτημα τέλος πάντων των, του κορονοϊού. Δεν δίνω και τόσο έμφαση στην αύξηση κλπ. Πλέον νομίζω ότι πλέον είναι θέμα και ατομικής ευθύνης και απέναντι στο σύλλογο αλλά και κυρίως και απέναντι στον εαυτό σου. Για παράδειγμα, και εγώ, ο οποίος κινούμε σε υπηρεσίες κλπ. Σέβομαι και λίγο και την αγωνία του δημοσίου υπαλλήλου ή του ιδιωτικού υπαλλήλου κλπ. Και από ευγένεια κυρίως φοράω και μία μάσκα όταν πηγαίνω και συναλλάσσομαι. Τώρα από εκεί και πέρα, εξωτερικά δεν το χρησιμοποιώ. Πιστεύω ότι δεν με αγγίζει εμένα τόσο πολύ γενικά το θέμα αυτό με την αύξηση ή όχι. Mm-hmm. Δεν το αφήνω δηλαδή να με επηρεάσει σε αυτό το τομέα δηλαδή ως πράξη. Το παρακολουθώ μόνο με τις επιπτώσεις του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην καθιερωμένη πάντα συζήτησή μας και με αφορμή την κυκλοφορία της εφημερίδας, πάμε έτσι λίγο, όπως μου αρέσει να λέω, να ιεραρχήσουμε λίγο τα θέματα. Τι παίχτηκε λοιπόν στην Άρτα αυτή την εβδομάδα, με βάση βεβαίως και τη δική σου καταγραφή και την δημοσιογραφική ματιά. Πολιτιστικές εκδηλώσεις περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά δεν το λέω έτσι με την άποψη την, ότι είναι και κάτι, ας το πούμε, το οποίο δεν έχει αξία. Mm-hmm. Πραγματικά, Παναγιώτη, μπορώ να σου κάνω μια μικρή, ας το πούμε, τοποθέτηση ό,τι και να πω πώς γενικά οι τοπικές κοινωνίες, ιδίως της επαρχίας, μπορούν και έχουν, δημιουργούν υψηλά στάνταρ όσον αφορά τον πολιτισμό. Γιατί, σκέψου τώρα ότι η Άρτα και από ό,τι άκουγα, για παράδειγμα, και η Πρέβεζα και η Λευκάδα, είναι τόσο μικροί πληθυσμοί της τάξης, ας πούμε, των 10, 20, 30 χιλιάδων κατοίκων, 40 χιλιάδων κατοίκων, και έχουν τόσους πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους. Ναι. Αυτό για τον κάτοικο της περιοχής δεν είναι μόνο απλά μία διέξοδος πολιτιστική, ότι δηλαδή θα πάνε και θα κάνουν ένα πολιτιστικό τμήμα και θα ανεβάσουν ένα θεατρικό έργο ή θα κάνουν ένα χορευτικό ή θα κάνουν μια εκδήλωση κλπ. Καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται και μια κουλτούρα και μια καλλιέργεια που δεν είναι εύκολο, ας πούμε, στον Αθηναίο ουσιαστικά να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, για παράδειγμα, που είχα παρακολουθήσει τόσα θεατρικά έργα στον Μακρυγιάννη και το Σκουφά, τους κορυφαίους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουμε εδώ στην Άρτα, mm-hmm. Που οι Αθηναίοι δεν γνώριζαν καν. Δηλαδή δεν είχαν πάει θέατρο οι άνθρωποι, πώς να το πω, με αυτή την έννοια το λέω. Και μάλιστα σε αυτά τα θεατρικά ήταν και άνθρωποι με τους οποίους είχαμε στενές επαφές, ήταν φίλοι μας, ήταν γνωστοί μας, ήταν μέλη της οικογένειάς μας. Δηλαδή υπήρξε έστω και έμεσα ένα είδος ουσιαστικά πνευματικής καλλιέργειας, μιας κουλτούρας η Σωστά. οποία μας μεταβιβάστηκε. Σωστά. Θέλω να πω ότι μην τα υποτιμάμε αυτά. Δηλαδή όταν γίνεται, ας το πούμε, μια εκδήλωση σαν αυτό που έκανε για παράδειγμα ο Σκουφάς χτες προχτές και αφορούσε τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, ήταν τόσο άρτια προετοιμασμένο, που χωρίς ουσιαστικά να θέλω να μειώσω τους επαγγελματίες του χώρου, λες ότι πόσο πραγματικά βοηθάει το να βλέπει συμπολίτες σου να κάνουν, να έχουν τόσο πολύ καλή καλλιτεχνική απόδοση και σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, που αισθάνεσαι υπερήφανος, συγκινήσαι και λες ότι εντάξει, δεν χάθηκαν και όλα σε αυτή, ας το πούμε, σε μια περιοχή που ζούμε, που όλοι προάγουν και λένε ότι είναι μίζερα στην περιφέρεια και στην περιφέρεια δεν έχεις τι να κάνεις και δεν έχεις τι να κάνεις. Αρκεί να το πάρεις απόφαση
και να πεις ότι θα κάνω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, ότι θα συμμετέχω. Ο πολιτισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τους άλλους, έχει να κάνει και με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Δεν θα σε κουράσω παρακάτω. Όχι, να σου πω κάτι. Μου αρέσει αυτός ο προβληματισμός που θέτεις, γιατί είναι μια άποψη που μπορεί να τη σκεφτόμαστε, αλλά λίγοι την εκφράζουν δημόσια. Ναι, εντάξει. Το να το εκφράσουμε κάτι δημόσια, ουσιαστικά πρέπει να πάρουμε όλοι το κουράγιο και να το εκφράσουμε. Είναι αυτό που μου λένε γιατί βγάζεις εφημερίδα, είναι αυτό που λένε γιατί γράφεις, γιατί κάνεις το ένα κλπ. Κλπ. Η πόλη, όπως και ο πολιτισμός, προέρχεται από τη λέξη πόλος, που σημαίνει συγκέντρωση σε ένα σημείο, συγκέντρωση ανθρώπων. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Είναι το έργο το οποίο παράγεται από συγκέντρωση ανθρώπων. Δεν είμαστε τώρα να ζούμε στις στάνες, στα βουνά, με τα πρόβατα κλπ. Κλπ. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πολιτική, πολιτισμό, πρέπει ουσιαστικά να επικοινωνούμε. Σωστά. Και πρέπει να τα λέμε. Αυτό είναι και το θέμα μας. Γι' αυτό τα λέμε και στο ραδιόφωνο και γι' αυτό όταν είμαστε στον δρόμο και ταξιδεύουμε, ακούμε και την εκπομπή σου. Σωστά, σωστά. Γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Φυσικά, φυσικά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει ίσως και, εντάξει, εσείς που είστε και γονείς, να μεταλαμπαδευτεί και στις νεότερες γενιές. Γιατί νομίζω ότι μόνο μέσα από τη σύνδεση του πολιτισμού μπορούμε να αντιληφθούμε και τα μηνύματα και οι αξίες και οι παραδόσεις που βγαίνουν μέσα από αυτές τις δράσεις. Που κάποιοι έτσι μοχθούν, γι' αυτό και εγώ πραγματικά συγκινούμαι όταν πολλές φορές μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πρόθυσέ μας ή μνημόνευσέ μας, γιατί αυτό που μπορεί να έρχεται σε ένα δελτίο τύπου και απλά το δημοσιεύουμε, κάποιοι μοχθούν και περιμένουν και την ηθική επιβράβευση περισσότερο, γιατί τουλάχιστον για τη Λευκάδα θα μιλήσω, που είναι πιο μικρός τόπος. Όλα αυτά γίνονται και με προσωπικό χρόνο και κόστος ανθρώπων που αγαπούν και θέλουν να στηρίζουν αυτά τα πολιτιστικά σωματεία και να τα κρατάνε όρθια. Και βεβαίως να γεμίζουν και τις πολιτιστικές μας δράσεις το καλοκαίρι. Να συνδράμουν. Και μην ξεχνάμε το διάσημο επαρχιωτικό στίγμα. Δηλαδή πόσο πρέπει ένας άνθρωπος εδώ στην επαρχία να υπερβεί τον εαυτό του και να πει «Δεν θα δώσω σημασία σε αυτούς που θα μου πούνε «Μα γιατί το κάνεις, δεν τρέπεσαι, δεν έχεις...» δεν φοβάσαι, δεν το ένα, και να βγουν και να εκθέσουν αυτούς που τώρα μιλάμε τώρα σε κοινωνίες οι οποίες είναι και αυστηρές. Δηλαδή, σωστά. Πόσο γενναιότητα έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν όλο αυτό και αποκτούν και την αυτοπεποίθηση και μπορούν και το προχωράνε παραπάνω και περισσότερο και καλύτερα. Σωστά, σωστά, σωστά. Θα συμφωνήσω. Ενώ δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να πεις κάποιος ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική και του λένε όλοι μπράβο κλπ. Αν σου πει ότι θα ασχοληθώ με τον πολιτισμό, τον κοιτάνε όλοι με μισό μάτι και τι θα κάνεις και τι είναι αυτά κλπ. Και χάσιμο χρόνου και ναι. Θα συμφωνήσω. Ναι. θα συνυπογράψω σε αυτά τα οποία λες. Πάντως έτσι και στην Άρτα υπάρχουν πλούσιες πολιτιστικές δράσεις. Έτσι κι αλλιώς που παρακολουθώ και εγώ μέσα από τις ενημερώσεις που έρχονται και σε εμάς. Ξέρεις, νιώθω, φίλε Γιάννη, ότι αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο κανονικό που ζούμε όλα αυτά τα δύο χρόνια. Και πόσο τελικά, θα βαστώ και σε αυτό που είπες λίγο πριν, μας έχει αλλάξει η πανδημία. Δηλαδή, αυτό το αυτονόητο, αυτή την ανάσα που χρειαζόμαστε, βέβαια πάντα μιλάω προσωπικά, σε όλα για μένα υπάρχει μια αναστολή στην κοινωνική, στην αναστροφή, σε μαζικά χαρακτηριστικά, πρέπει να σου πω. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, δεν ξέρω αν εγώ μπορεί να νιώσω άνετα στο να πάω σε μια συναυλία που μου λένε τώρα πάμε στους Pet Shop Boys. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι η ψυχολογία. Όλα σωστά. Είναι θέμα ψυχολογίας. Σωστά. Και η οικονομία είναι θέμα ψυχολογίας. Εντάξει. Αυτό είναι το περίεργο και το πιο σημαντικό. Επίσης, Παναγιώτη, εμείς εδώ πέρα έχουμε και τους δρόμους και τις δρομείς. Για πες. Έτσι, λοιπόν, πριν από το προηγούμενο Σάββατο, πραγματοποιήθηκε, νομίζω, ο τέταρτος νυχτερινός αγώνας δρόμου στην Άρτα, mm-hmm. όπου πάνω από 400 δρομείς συγκεντρώθηκαν από όλη την περιοχή, αλλά και πιστεύω και από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να κάνουν την διαδρομή ανάμεσα στα βυζαντινά μνημεία της πόλης, τέλος πάντων, και μέσα στην πόλη. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια διέξοδος πολύ σημαντική, δίνει και ένα μήνυμα, το οποίο αγκαλιάζουν όσο περνάει ο καιρός και περισσότεροι άνθρωποι. Βάζει και την Άρτα μέσα στον χάρτη των αθλητικών εκδηλώσεων αυτού του είδους.
Γιατί ας μην ξεχνάμε, εκτός από τον τουρισμό το δικό σας, ο οποίος είναι ας πούμε κορυφαίος, υπάρχουν και υπομορφές τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστιμαγικός τουρισμός και βέβαια και ο αθλητικός τουρισμός. Mm-hmm. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι, γνωρίζουν την πόλη, γνωρίζουν το περιβάλλον, γνωρίζουν άλλους ανθρώπους, γνωρίζουν τη φιλοξενία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν όλα αυτά εμείς οφείλουμε δημοσιογραφικά πάντα να τα καταγράφουμε. Πάντως νιώθω ότι δεν θα στερέψουμε από επικαιρότητα στις μέρες που έρχονται. Δηλαδή τώρα που χαλαρώνουν λίγο και οι ρυθμοί, να π.χ. εμάς τη Δευτέρα έρχεται και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Αυτά που λέγαμε ξεκίνησαν από την Άρτα. Έρχονται εδώ τώρα τη Δευτέρα για να εξαγγελθούν τα έργα. Έχουμε υποθαλάσσια, έχουμε τον αγωγό ίδρευσης από την Άρτα να λυθεί από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου για να λυθεί το θέμα και άλλα σημαντικά ζητήματα. Και βεβαίως θα είμαστε και μάρτυρες σε αυτές τις κοινωνικές συναναστροφές, γιατί τώρα οι πολιτικοί βάζουν το χαμόγελό τους. Έρχονται στις τοπικές κοινωνίες να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, αλλά η αγωνία είναι στις χειραψίες και στις ψήφους. Οπότε... Παναγιώτη, κοίτα να δεις τώρα. Η πραγματικότητα έχει ως εξής. Το λόγο της, ας το πούμε, εμβέλειας του Καχρημάνη τα προηγούμενα χρόνια, η Ήπειρος είχε, ας το πούμε, μία θέση λίγο πιο επικεντρωμένη για τις κυβερνήσεις mm-hmm. σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Είναι η πραγματικότητα. Έγιναν έργα, έγιναν υποδομές, Εγνατίες, Ιωνίες, παράδρομοι κλπ. Το ζήτημα είναι ότι τώρα νομίζω ότι δίνουν και λίγο μεγαλύτερη έμφαση στη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με την Ήπειρο εννοώ. Mm-hmm. Και βέβαια παίρνει την μπάλα και η Λευκάδα, είναι ένα, να μην το πω τώρα ακριβώς νησί. Ναι. Νησί είναι, αλλά είναι το μόνο νησί το οποίο μπορείς να πας οδικός. Και οδικός. Mm-hmm. Σωστά. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα είδα, επειδή το τελευταίο διάστημα έχω έρθει στη Λευκάδα περίπου καμιά 20 φορές, έχω δει και αυτό το καινούργιο δρόμο, τέλος πάντων, της Ιωνίας. Πρέπει να δοθεί και μία έμφαση γενικά και στα ζητήματα τα δικά σας. Σωστά. Το θέμα του νερού του Αγίου Γεωργίου είναι ένα θέμα της περιοχής μας. Εντάξει, επειδή η Φιλιππιάδα ουσιαστικά είναι μια περιοχή της Άρτας, είναι δηλαδή, ας το πούμε, μια ενιαία κοινωνική και οικονομική ενότητα, περιοχή, παρά το γεγονός ότι ανήκει στο νομό Πρέβεζας. Το γνωρίζουμε δηλαδή και το πρόβλημα με το νερό. Mm. Γνωρίζουμε πολλούς αρτινούς επιχειρηματίες που έχουν κάνει επενδύσεις στη Λευκάδα, αλλά διαπιστώνουν ότι δεν έχει νερό, τέλος πάντων, η βρύση τους στο τέλος. Και, πρέπει ουσιαστικά αυτά να κλείσουν. Έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για οχλούσες δραστηριότητες, δηλαδή σε έναν δήμαρχο για παράδειγμα, ή να μιλάμε, ρε αδερφέ, εγώ δεν έχω νερό. Το καλοκαίρι να κάνω μπάνιο. Νοικιάζω ένα δωμάτιο 300 ευρώ τη βραδιά και δεν έχει νερό η βρύση μου, για παράδειγμα. Σωστά. Και πρόσεξε με λίγο, δεν έχει νερό η βρύση σου και ενώ δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορεί να έχεις και το τρυπάνι δίπλα. Σκέψουν και αυτό, τα δύο. Ναι, ναι. Όλα τα καλά. Έτσι πάει. Και κάθε καλοκαίρι βεβαίως να υπάρχει έτσι, γιατί τώρα και αυτό το έργο που έγινε, πότε έγινε, το 80, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν μεγαλώσει περιοχές, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Οπότε εφαρμόζουμε την κοία. Εμείς ζητάμε το καλοκαίρι το νερό που μας αντιστοιχεί. Η Πρέβεζα φωνάζει, θέλει και η Άρτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο νέος αγωγός θα το λύσει με και καλή, όποτε αυτός βεβαίως γίνει, κατά από αυτά τα δεδομένα. Φίλε Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ολοκληρώσεις, δώσω τον τελευταίο λόγο. Πες μου κάτι, εσύ πότε χαλαρώνεις, γιατί εμείς θέλω να πω ότι στους φίλους θα είμαστε μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Θα κάνουμε μετά μια μικρή ανάπαυλα για να έρθουμε και κάτω να μας θάνατοι, να πιούμε και την πυρίτσα που σου έχω υποσχεθεί, να έρθω και στο γραφείο σου εκεί κανονικά, να γίνει εθιμοτυπική η γνωριμία μας κανονικά. Οπότε θα χαλαρώσουμε εμείς λίγο τους ρυθμούς μας, θα είμαστε λίγο πιο εμβόλυμοι το καλοκαίρι, δηλαδή με διαστήματα. Θα παίρνουμε έτσι τις άδειές μας πρωινή απογευματινή, κάπως έτσι. Παναγιώτη, εμάς η εβδομαδία έκδοση συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα από τον νόμο βέβαια, δίνεται μια δυνατότητα να μην βγάλεις, ας πούμε, δύο φύλλα από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Mm-hmm. Είχε προβλέψει τέλος πάντων το 1997 ο νόμος για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες.
Εμείς φαντάζομαι δεν θα διακόψουμε. Έχουμε τώρα και την δυνατότητα ουσιαστικά τα πράγματα να τα παρακολουθούμε και εξ αποστάσεως και πιο εύκολα. Σωστά. Εκτιμώ ότι οι συναντήσεις θα γίνουν, οι φίλοι θα βρεθούν. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτή είναι και η μαγεία αυτής της περιόδου. Χαλαρώνουμε, γινόμαστε πιο ανοιχτικοί, γίνονται και πιο ωραίες συζητήσεις στα βράδια, γιατί πλέον είμαστε έξω και κυκλοφορούμε. Υπάρχουν και οι διαζώσεις, δηλαδή ανταλλαγές απόψεων. Είναι μαγικό το καλοκαίρι μας. Πιστεύω ότι ακόμα και επαγγελματικά και να μην σταματήσουμε, τουλάχιστον οι μπαταρίες φορτίζουν και φορτώνουν για να κρατήσουν όλο το υπόλοιπο χρόνο. Μην ξεχνάμε, Παναγιώτη, είμαστε πιστεύω στην πιο ωραία περιοχή της Ελλάδας. Σωστά, θα συμφωνήσω. Να τα πούνε και αυτό αυτοί που ταξιδεύουν. Να το λέμε. Έχουμε τα βουνά μας, τα τζουμέρικα, τα ραδοβίζια. Είχε και μια εκδήλωση στην Αθήνα για το μέλλον των ραδοβιζίων. Η εφημερίδα μας φιλοξενεί το πρώτο μέρος της τοποθέτησης της Όλγας Γεωργοβασίλη. Μπορούμε να συνδυάσουμε πάρα πολύ εύκολα γενικά τα πανηγύρια στα ορεινά. Για παράδειγμα, όπως είναι σε εσάς, ας πούμε, το ορεινό χωριό... Στην Καρδιά, που έχουμε πάρα πολλά έτσι. Στην Καρδιά, ναι, ναι. Mm-hmm. Που έχω πάει, έχω φίλους και συμφοιτητές από ωραία, εκεί. Ωραία, τα βουβιτσάτα, τα σταυρακάτα, πώς λέγονται τέλος πάντων. Έτσι. Αυτά αυτά δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πολύ καλός προορισμός. Μένει και σε εμάς να αναδείξουμε και εμείς και αυτό το προτέρημα που έχουμε. Κλείνοντας, να πούμε, επειδή τώρα έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ νομαρχιακή, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον υποδέχεται, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή στο τουριστικό περίπτερο τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Ηλιόπουλο. Μαζί δυναμώνουμε το αύριο, να το δώσουμε έτσι και αυτό σαν έτσι, τίτλο, γιατί έτσι είχε έρθει και το δελτίο τύπου. Οπότε να, θα έχεις ρεπορτάζ να κάνεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε προεκλογικό αγώνα. Έτσι. Είναι κατά μέτωπο οι επιθέσεις, τα σχόλια. Βλέπω και του Μπάρκα που είναι εδώ από την Φιλιππιάδα και της Όλγας Γεροβασίλη, αλλά και τα στελέχη κάνουν απευθείας επιθέσεις πλέον σε κυβερνητικά στελέχη. Ακόμα και ο Χρήστος Ογκόγκας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής της Σάρτας, αλλά γενικότερα όλης της Ηπείρου, γιατί δεν υπάρχει άλλος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην υπόλοιπη Ήπειρο, έχει αρχίσει και αυτός γενικά και ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις που πηγαίνει να μιλάει, να κάνει βέβαια αυστηρή κριτική, αλλά μέσα σε πλαίσια ευπρέπειες και λοιπά, όπως βέβαια τον χαρακτηρίζει πάντα. Όλη η συμπεριφορά. Είναι και Παναγιώτη να σου πω και το πιο σημαντικό, ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν υπάρχει καμία πλέον πληροφορία από τα κόμματα, ποιοι θα είναι υποψήφοι, αν υπάρχουν καινούργιοι υποψήφοι. Σωστά. Αν θα είναι κάποιος διαφορετικός. Οπότε σωστά. Είμαστε χαλαροί σε αυτό το τομέα. Ωραία. Φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία καλή σου. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είμαστε καλά.